Καλησπέρα σας, γε. Ο δαίμονας ξαναζωντανεύει. Αχ. Παιδιά, αυτό βιβλιαράκι το θυμάμαι. Είναι καλός, κλασικός, Μάστερτον. Σπλάτερ, βιαιότητα, χαβαλές, πολύ γρήγορη ρυθμή, πολύ εύκολο ανάγνωσμα. Πολύ διαβάζεται νερό και σουμένει. Γιατί έχει, ενώ είναι σαν να... Ενώ είναι σαν να κάναμε επιτυχία με το Μανιτού, θα γράψω πάλι το Μανιτού με άλλα ονόματα. Ενώ αυτό σου δίνει σαν επίγευση, γιατί πάλι έχει να κάνει με τους Ινδιάνους και δεν ξέρω αν είναι politically correct, αλλά που, μέσα στο βιβλίο έτσι αναφέρονται, ξέρω εγώ. Οι ερυθρόδερμοι αναφέρονται, που αυτό ναι, δεν είναι politically correct πια. Έχει πάλι να κάνει με όλο αυτό το lore και με έναν δυτικό... καραδυτικό όμως λευκό Αμερικάνο, ο οποίος βρίσκεται μπλεγμένος με την όλη φάση. Αλλά έχει ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα που σε γραπώνει από την αρχή. Ο ήρωάς μας δέχεται ένα τηλέφωνο που του λέει ότι το σπίτι μου αναπνέει. Και αυτός είναι του στυλ, ok, τι το σπίτι σου αναπνέει, κάποια μόλυνση θα υπάρχει, να πάμε να δούμε τι γίνεται. Αλλά όντως πηγαίνει και βλέπει ότι το σπίτι αναπνέει και αρχίζει μετά το πανηγυράκι. Ο δαίμονας, αν θυμάμαι, λέγεται Coyote ή κάτι τέτοιο έτσι generic, αλλά είναι τα καλά, τα κλασικά του Masterton, δηλαδή και ο ίδιος μέσα στη μανιέρα του και εμείς να ξέρουμε τι να περιμένουμε σε βεντίλα, καλτίλα κτλ. Κτλ. Άμα το βρείτε, είτε έχετε διαβάσει το Manitou είτε όχι, θα περάσετε καλά διαβάζοντάς το, αλλά γενικά δεν έχει να δώσει και κάτι groundbreaking. Απλά με αυτά τα βιβλία αυτής της σειράς, όπως έχω πει, το εκτιμάς για την καλτιά του, δεν το εκτιμάς σαν λογοτεχνία ή κάτι mind-blowing. Το λέμε οπότε. Καλή ζωή.